which has acquired a lot of interest around the world in its view of standing to challenge the actions of EU institutions in the European Court. That's a pretty demanding. Η σημερινή εκδήλωση αφορά την έλλειψη επαρκούς πρόσβασης στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για την κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων ή άλλων αρχών που θεωρητικά εμπεριέχονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υλοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε. Αυτό αφορά τόσο το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, που αποτελεί και το κύριο ζήτημα ενδιαφέροντος της απόψινής εκδήλωσης, όσο όμως και γενικότερα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην παρέμβασή μου τόνισα ότι είναι απαραίτητο να δοθεί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ιδίως οι εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ή περιβαλλοντικές οργανώσεις, η δυνατότητα να προσφεύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αμφισβητήσουν τη Συμφωνία Κανόνων Δικαίου της Ένωσης προς το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή προς το εντός εισαγωγικών Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ούτως ώστε να μπορεί αυτό να υλοποιείται σε μεγαλύτερη έκταση και με μεγαλύτερη πληρότητα από ό,τι συμβαίνει αυτό σήμερα, όπου βλέπουμε να καταστρατηγούνται διαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα από τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα. Then we store up problems for ourselves in terms of human health problems. For the proper process.